Είναι ο δόκτωρ Μάριος Λυκίσας, λοιπόν. Ναι. Προσέξτε το κοριτσάκι αυτό. Κοίτα το. Πώς την είπαμε, κύριε Λυκίσα, την κοπελίτσα? Είναι η Καντάντα. Η Καντάντα. Τη βλέπω εδώ γραμμένα, ναι, ναι, δεν ήξερα αν είναι Καντάντα ή Καταντά. Για πείτε μας, λοιπόν, την για ιστορία, την Καντάντα. Γιατί είναι μια ιστορία πραγματικά πολύ, πολύ συγκινητική και μπράβο σας. Για εξηγήστε μας, τι είναι αυτό που βλέπουμε? Είναι μια μεγάλη ιστορία, θα σας τα πω εν συντομία. Ναι. Η Καντάντα είναι ένα κορίτσι 12 ετών, το οποίο γεννήθηκε στην κυριολεξία στη μέση ενός χωραφιού στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στην επαρχία της Γκόμα. Ναι. Σε ηλικία 2 ετών περίπου είχε την ατυχία να νοσήσει από φυματίωση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα μια σοβαρή παραμόρφωση, μια επώδυνη και σοβαρή παραμόρφωση στη σπονδυλική της στήλη. Την ονομάζουμε φυματιώδη σπονδυλίτιδα. Oh, αυτό που βλέπουμε εδώ, κοίτα. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Η οποία ουσιαστικά την ανάγκασε έκτοτε να περπατά με δυσκολία, να διαπεράσει και την αναπνευστική λειτουργία της, αλλά και την σωματική της ανάπτυξη, με αποτέλεσμα αυτή την παραμόρφωση την οποία βλέπετε. Η πιθανότητα αυτό το παιδί να μείνει για πάντα παράλυτο ήταν τεράστια και εκεί ήταν η συμβολή μας στο να αποτρέψουμε αυτό να συμβεί. Ήδη είχε δημιουργηθεί, είχαν δημιουργηθεί κάποια νευρολογικά προβλήματα από τα κάτω άκρα, τα οποία ουσιαστικά ανένυψαν πλήρως. Μιλάμε τώρα για μια περιοχή στη μέση του πουθενά. Όχι νοσοκομείο δεν έχουν, ούτε νοσοκόμα δεν υπάρχει. Εδώ και μια μαύρη φτώχεια, έτσι, και μια μαύρη φτώχεια. Ακριβώς. Στη βοήθεια αυτή συνέβαλαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Ναι. Πολλοί ήρωες μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Πώς ήρθες στην Ελλάδα, γιατρέ? Αυτό. Μια μεγάλη οργάνωση, μια ΜΚΟ, η οποία εδρεύει στην Αφρική, ονομάζεται Pride Africa, ουσιαστικά βρήκε αυτό το παιδί. Και σε συνεργασία με εμάς και με τη βοήθεια, την αμέριστη βοήθεια του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος, μας έδωσε τη δυνατότητα να φέρουμε αυτό το παιδί εδώ μετά από πολλές προσπάθειες και να δώσουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Και το εγχειρίσατε, γιατρέ? Το χειρουργήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Και πήγαν όλα τόσο καλά, τόσο ανέλπιστα καλά. Ναι. Ώστε το παιδί τώρα είναι σπίτι ουσιαστικά σε ένα διαμέρισμα το οποίο νοικιάζει εδώ στην Εδώ Αθήνα. Αυτό που περπατάει, η εικόνα που βλέπουμε να περπατάει το παιδάκι είναι, ναι, τώρα πλέον. Όπου αυτό έχει... είναι χθεσινή. Χθεσινή εικόνα, μία εβδομάδα μετά το χειρουργείο, που έχει επιστρέψει σε ένα δωμάτιο το οποίο νοικιάζει για τις επόμενες 2 εβδομάδες που θα παραμείνει στην Αθήνα και στη συνέχεια θα επιστρέψει. Μπράβο, περπατάει κανονικά. Όρθιο, χωρίς να έχει το θέμα στη σπονδυλική στιγμή. Θα φτιάξει δηλαδή τον κορίτσι. Είναι ένα επιχειρητικό στάδιο. Έχει ήδη φτιάξει. Έχει ήδη φτιάξει. Να σας πω, είναι πολλά παιδιά εκεί σε αυτή την κατάσταση στην Αφρική? Πρέπει έτσι να γίνεται. Είναι χιλιάδες παιδιά. Χιλιάδες παιδιά. Με μειοσκελετικά και αναπτυξιακά προβλήματα και τέτοια. Δεν φαντάζεστε. Εδώ... Και τότε, να σας πω κάτι. Βέβαια, αυτό έχει ένα κόστος, κάποια έξοδα, αλλά σώζεται ζωής, ρε παιδί μου. Αν βρείτε έναν τρόπο να φέρετε και άλλα παιδιά, να λίγο να. Τι σας λέω τώρα, ευτυχώς, αλλά. Όχι, ευτυχώς υπάρχουν φιλάνθρωποι σε όλο τον κόσμο, ναι, οι οποίοι ήταν ουσιαστικά μπορούν και δίνουν την δυνατότητα σε τέτοια παιδιά να προσεγγίσουν νοσοκομεία σε όλο τον κόσμο. Συνήθως τα παιδιά αυτά πηγαίνουν στις ΗΠΑ, αλλά τώρα άνοιξε ένα παράθυρο και μια γέφυρα και προς την Ελλάδα, που κατέχουμε την τεχνολογία και έχουμε και την τεχνογνωσία πλέον. Μπράβο, γιατρέ, μπράβο. Για να μπράβο θεραπεύουμε τέτοιες περιπτώσεις. Μπράβο. Μπράβο, γιατρέ. Και τώρα δηλαδή θα γίνει καλά αυτό και μετά την κατεβάσετε κάτω όρθια κανονικά, έτσι. Θα κατέβει το παιδί. Τώρα θα δει, είδε εδώ τι είναι η κατάσταση, θα γυρίσει κάτω στη φτώχεια πάλι. Αλλά τουλάχιστον θα περπατάει. Έχει σωθεί ένα παιδί εδώ. Ναι. Διευκολύνει τη ζωή είναι του. Πόσο χρόνο είναι? Είναι 12 ετών. 12. Φαίνεται μικρόσωμη, αλλά είναι η φιλή του τέτοια. Είναι η φιλή του τέτοια που φαίνεται. Α, μάλιστα. Μπράβο, γιατρέ μου, μπράβο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Και θα τα ξαναπούμε.